Καλώς ήρθατε στο Επιτραπέζι μου. Πάμε να δείξουμε ένα καινούριο παιχνιδάκι, το Bear Park ή Barren Park, που έχει να κάνει με τη διαχείριση και το σχεδιασμό ενός ζωολογικού κήπου με αρκούδες. Ο κάθε παίκτης λοιπόν θα πάρει ένα πλακίδιο τέτοιο, κεντρικό, το οποίο απεικονίζει το αρχικό μέρος, το προσχέδιο του ζωολογικού μας κήπου, που είναι διπλής όψης για την ακρίβεια, έχει απλά διαφορετική εθνικότητα και διαφορετική ονομασία. Και θα ξεκινήσουμε να παίζουμε το παιχνίδι αφού κάνουμε το setup και αφού βάλουμε όλα τα πλακίδια πάνω στο κεντρικό ταμπλό. Απλά για όσους θέλουν να παραβλέψουν και τους κανόνες, γιατί είναι κυριολεκτικά πολύ λίγοι κανόνες στο παιχνίδι, το setup δείχνει πάνω στο ταμπλό πόσα πλακίδια βάζουμε στην κάθε περίπτωση. Δηλαδή υπάρχει προσχέδιο από κάτω και υπάρχουν συμβολισμοί που σου δείχνουν ότι σε παιχνίδι με δύο παίχτες θα βάλεις τόσα πλακίδια, με τρεις θα βάλεις τόσα και ούτω καθεξής. Οπότε είναι πολύ εύκολο να κάνεις το setup. Τα υπόλοιπα, τα κεντρικά πλακίδια αυτά εδώ, αν δείξει το κέντρο Δημήτρη, είναι μοναδιαία και μπαίνουν όλα, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιχτών. Λοιπόν, κάθε παίχτης, όπως είπαμε, θα πάρει ένα κεντρικό τέτοιο πλακίδιο και θα βγάλουμε την σειρά παίξηματος, το turn order. Ο πρώτος παίχτης θα πάρει μία τουαλέτα, ένα μοναδιαίο πλακίδιο ενός τετραγώνου. Ο δεύτερος θα πάρει ένα playground, ένα τέτοιο. Ο τρίτος θα πάρει ένα τέτοιο και ο τέταρτος θα πάρει ένα τέτοιο. Εντάξει. Απλά για να αντισταθμίσει το ότι θα ξεκινήσουν κάποιοι παίχτες πιο μετά. Αφού λοιπόν έχουμε ήδη ένα πλακίδιο από το setup όλοι μας, ξεκινάμε στο γύρο μας και είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που κάνουμε είναι, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα πλακίδιο που το έχουμε ήδη πάρει μπροστά μας. Τα έχουμε διάφορα πλακίδια στην πορεία του παιχνιδιού. Και ανάλογα με το τι καλύπτουμε, ανάλογα με το ποιο εικονίδιο θα καλύψουμε, κάνουμε την ενέργεια αυτού του τύπου. Δεν μπορούμε ποτέ να καλύψουμε το μοναδικό προορισμό την τρύπα που έχει την διαχωριστική ταινία γύρω-γύρω. Γιατί εδώ, όπως θα δούμε στο μέλλον, θα μπουν τα γάλματα με τις αρκούδες όταν συμπληρωθεί όλο το πλακίδιο. Θα επανέλθω. Οπότε λοιπόν, ας πούμε ότι έχω αυτό το πλακίδιο. Αν το καλύψω εδώ, θα κάνω αυτού του τύπου την ενέργεια. Αν καλύψω αυτού του τύπου την ενέργεια, μπορώ να το βάλω και εδώ, να μην καλύψω τίποτα. Απλά στον επόμενο γύρο, αναγκαστικά, επειδή δεν θα έχω πλακίδιο για να καλύψω κάτι και να το ενεργοποιήσω, θα πάω πάσο. Και θα πάρω είτε ένα μονό είτε ένα διπλό πράσινο πλακίδιο. Πράσινο πλακίδιο, αν δείξεις, θεωρεί το παιχνίδι αυτά εδώ. Βρίσκονται στο πρώτο section του ταμπλό και έχουν αυτό το εικονίδιο, έχουν το καροτσάκι του κήπου. Είναι όλα αυτά σε διαφορετικά μονό, διπλό, τριπλό και τριπλό με γωνία. Άρα, ξεκινώντας λοιπόν το παιχνίδι, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε τέτοια πλακίδια. Το θέμα είναι τι καλύπτουμε και το τι μας δίνουν στο ταμπλό μας. Οι ενέργειες που καλύπτουμε. Το ταμπλό είναι χωρισμένο, είναι πολύ όμορφο. Είναι χωρισμένο ότι αυτό το τύπο ενέργεια πιάνει αυτό το section, αυτού του τύπου ενέργεια με τη λευκή μπετονιέρα πιάνει αυτό το section, όπως βλέπετε εδώ, και το πορτοκαλί, αν δείξει στη μέση, που είναι ο εξκαφέας, πιάνει και τα δύο. Πιάνει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Εντάξει. Ωραία. Οπότε ας επιστρέψουμε λίγο πίσω εδώ στο προσωπικό μου ταμπλό για να σας δείξω αν καλύψουμε τι κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Αν λίγο βάλω το πρώτο πλακίδι εδώ, καλύπτω αυτό το πράσινο. Εντάξει, βάζω ένα πλακίδιο, καλύπτω κάτι και διευθετώ, επιλύω τα εικονίδια που κάλυψε. Τι έβαλα, κάλυψε ένα πράσινο, μου δίνει δυνατότητα να ενεργοποιήσω, να πάρω ένα πλακίδιο από την πράσινη κατηγορία εδώ. Πάμε πάλι πίσω, Δημήτρη, που είναι η πρώτη, και παίρνω όποιο θέλω. Άρα ενεργοποίησα μια πράσινη ενέργεια που μπορώ να πάρω ένα τέτοιο, ένα τέτοιο ή ένα τέτοιο. Ας πούμε ότι παίρνω αυτό εδώ. Το παίρνω και το βάζω μπροστά μου, όχι στο ταμπλό μου πάνω, στην προσωπική μου περιοχή, ότι το έχω διαθέσιμο για το μέλλον. Εντάξει. Παίζουν οι επόμενοι παίχτες, ξαναργεί το γύρος μου. Τώρα έχω αυτό το πλακίδιο στο χέρι μου. Τώρα, όπως βλέπετε, μπορώ να το βάλω για παράδειγμα έτσι, έτσι και ούτω καθεξής και μπορώ σταδιακά να αρχίσω να καλύπτω μεγαλύτερες επιφάνειες και να ενεργοποιώ διαφορετικά πράγματα. Άρα, αν το βάλω λοιπόν εδώ για παράδειγμα αυτό εδώ, θα καλύψω με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να κουμπάει τουλάχιστον ένα πλακίδιο, οριζόντια και κάθετα. Δεν μπορώ να το βάλω δηλαδή εδώ. Αφού λοιπόν το βάλω εδώ, καλύπτω ένα λευκό και ένα πλακίδιο, ένα εικονίδιο με τους εργάτες. Άρα θα κάνω και αυτή την ενέργεια και αυτή. Θα έχω δύο ενέργειες στο γύρο. Η μία ενέργεια λοιπόν είναι με το λευκό που κάλυψα να πάρω ένα από τη λευκή περιοχή πάλι εδώ. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι επιλέγω αυτό. Τα σχήματα διαλέγω φυσικά με διάφορους κανόνες και με διάφορους στόχους, αλλά και με βάση το τι pattern σχηματίζω και τι μου περισσεύει στο προσωπικό μου ταμπλό. Ας πούμε λοιπόν ότι πήρα αυτό εδώ. Εντάξει. Και επίσης, αν είδαμε πριν, κάλυψα και ένα τέτοιο εικονίδιο. Αυτό το εικονίδιο τι κάνει? Σου επιτρέπει να πάρεις μια επέκταση από αυτές εδώ. Να επεκτείνεις το πάρκο, ναι, αλλά όχι χτισμένο, το χωράφι. Εντάξει. Οπότε διαλέγω ένα από τα δύο, το παίρνω και το κολλάω. Το φέρνω πίσω εδώ
Είπαμε αυτό είναι επειδή ενεργοποίησα αυτό, έτσι. Το άλλο ήταν η πύρα του εικονίδιου. Το κολλάω είτε οριζόντια, είτε κάθετα, δίπλα στο πάρκο μου. Το πάρκο μου μπορεί να μεγαλώσει μέχρι 4 τέτοια τετράγωνα. Δεν μπορώ να κατέβω κάτω από την είσοδο, μπορώ να βάλω ένα εδώ και το δεύτερο να είναι εδώ, αλλά δεν μπορώ να πάω να κλείσω την είσοδο, γιατί σκεφτείτε ότι ο κόσμος θα έρχεται από την είσοδο. Και επίσης δεν μπορώ να το βάλω έτσι, πρέπει να το βάλω να είναι όλα τα τετράγωνα ένα προς ένα δίπλα. Άρα το παίρνω και το βάζω ας πούμε από εδώ, για παράδειγμα, και έχω τελειώσει το γύρο μου. Παίζει πάλι ο πόνος πίξε, ανάρχεται η σειρά μου, έχω άλλο πλακίδιο, τώρα αν δείτε μπορώ να επεκταθώ και να μπω και σε δεύτερο πλακίδιο. Και ούτω καθεξής, έτσι. Επιτρέπεται να είσαι ανάμεσα στα δύο? Φυσικά. Φυσικά επιτρέπεται. Ναι. Εννοείται. Μπορώ αυτό να το. Έτσι όπως είναι τα παλαιακίδια και χωρίζονται, αυτό δηλαδή να το έχω. Ναι, δηλαδή θα το δείξω, θα το δείξω τώρα. Δηλαδή, ας πούμε ότι είμαι εδώ έτσι. Αυτό τώρα μπορώ να το βάλω για παράδειγμα έτσι. Και τι ενεργοποιώ, αυτή την ενέργεια και αυτή την ενέργεια. Οπότε θα πάρω άλλο ένα λευκό πλακίδιο. Ας πούμε ότι παίρνω αυτό. Και άλλη μια επέκταση. Και τη βάζω εδώ. Έστω. Εντάξει. Ποιος είναι ο σκοπός μου? Σκοπός μου είναι, όπως βλέπουμε, να αρχίσω να γεμίζω με διάφορα, καλύπτω τα εικονίδια ενεργοποιώντας αντίστοιχες ενέργειες, με διάφορες αρκούδες και διάφορου τύπου εκθέματα στο λογικό κήπο, το ταμπλό μου. Εδώ το πορτοκαλί είναι πιο σπάνιο εικονίδιο, όπως βλέπετε, και γι' αυτό και υπάρχουν μόνο λίγα σύμβολα εδώ πέρα. Οπότε, αν πατούσα, για παράδειγμα, με αυτό εδώ, αυτό σε επόμενο γύρο, θα έπαιρνε ένα πορτοκαλί που είναι ένα που μου δίνουν περισσότεροι πόντι, όπως θα δείτε, και είναι και μεγαλύτερα σε μέγεθος. Οπότε θα μπορούσα να πάρω αυτό. Λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός? Ο σκοπός μου λοιπόν είναι, είπαμε ότι δεν μπορώ να καλύψω, να κρύψω αυτό εδώ την κορδέλα σε κανένα πλακίδιο. Ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω αυτό. Εντάξει, γιατί κρύβω αυτό. Όταν λοιπόν σταδιακά, αφού θα αρχίσω να κάνω όλες μου τις ενέργειες, θα αρχίσω να γεμίζω. Τώρα τα βάζω λίγο τυχαία απλά για να σας δείξω πώς θα γεμίζει σιγά σιγά το ταμπλό μου. Να γεμίζει το ταμπλό με διαφορετικές περιοχές, φυσικά ανάλογα με το τι ενεργοποιώ, έτσι, τώρα να τα βάζω τυχαία απλά για να σας γεμίσω. Κάποια στιγμή θα διαπιστώσουμε ότι το αρχικό μου τετράγωνο έχει γεμίσει όλο εκτός από μία θέση, τη θέση που ήταν για να μπει το άγαλμα. Όταν γίνει αυτό, είναι το τρίτο πράγμα που μπορώ να κάνω στο γύρο μου, απλά το ασχολούμαι μαζί του μόνο όταν είναι, όταν έχει νόημα. Να βάλω ένα πλακίδιο από αυτά εδώ που είναι στην κάτω γραμμή. Αν δείξεις, Δημήτρη, ξεκινάνε ανάλογα από τον αριθμό παιχτών, πάλι δεν είναι όλα τα νούμερα. Και υπάρχουν από μεγάλα νούμερα 14, 13, 12 μέχρι και 3. Φυσικά θα πάρω το μεγαλύτερο νούμερο. Έτσι. Οπότε γέμισα το πλακίδιο μου, άρα θα πάρω το 14 και θα το βάλω εδώ, γιατί συμπλήρωσα όλο το τετράγωνο το πρώτο. Και όλα αυτά, όπως αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε, είναι πόντι νίκης, γιατί στο τέλος θα μου δώσουν πόντι και αυτά που είναι τυπωμένα πάνω στους διαφορετικά κομμάτια του puzzle, που είναι διαφορετικά μέρη για τις αρκούδες μας και για τα γάλματα. Αντίστοιχα, εδώ έχω κάνει ένα λάθος, δεν το έδειξα πριν, κάλυψα κατά λάθος αυτό εδώ, δεν επιτρέπεται αυτό εδώ. Εντάξει. Οπότε ας πούμε ότι δεν είχα βάλει αυτό, ότι είχα βάλει. Ναι, ας πούμε ότι είχα βάλει αυτό. Μπράβο. Εντάξει. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ο σκοπός λοιπόν ποιος είναι? Σκοπός είναι, είπαμε, μέχρι 4 τέτοια μπορούμε να πάμε, να επεκταθούμε, να γεμίσουμε, να τα διακοσμήσουμε με διαφορετικά πλακίδια για να γεμίζουμε κάθε φορά το τετράγωνο και να παίρνουμε το πιο μεγάλης αξίας άγαλμα και να παίρνουμε και διαφορετικά κομμάτια τα οποία τα θέλουμε για να έχουμε περισσότερους πόντους νίκης. Στο τέλος, αυτό είναι το βασικό παιχνίδι. Υπάρχει και το πιο, ας πούμε, προχωρημένο, το οποίο δεν είναι τόσο προχωρημένο, αλλά εντάξει, για πρώτο παιχνίδι μπορεί να το παίξετε τόσο απλά. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί στόχοι. Για παράδειγμα, το παιχνίδι προτείνει να ξεκινήσει κάποιος με αυτούς τους τρεις. Πάλι στόχοι, όπως και τα πλακίδια εδώ, μπαίνουν με τη μεγαλύτερη αξία, αν δείξει Δημήτρη. 5, 4, 3, 2, βλέπετε. Οπότε ο πρώτος θα το πάρει, θα πάρει το μεγαλύτερο, τους περισσότερους πόντους. Ο δεύτερος τους λιγότερους και ούτω καθεξής. Το ίδιο ισχύει και με τους στόχους. Αυτοί είναι κάποιοι στόχοι για να εκπληρωθούν και σου λέει το παιχνίδι ότι ο πρώτος θα το εκπληρώσει, θα πάρει 9 πόντους, ο δεύτερος 6 και ο τρίτος 3. Και ούτω καθεξής. 8, 5 και 2. Αυτά είναι τα τρία προτινόμενα που προτείνει το παιχνίδι για αρχή. Είναι οι πολικές αρκούδες που σου λέει ότι αν έχεις τουλάχιστον τρία πλακίδια πολικών αρκούδων, παράδειγμα εδώ, αν δείξεις 1, 2, 1, 2, 3, αν τα έχω βάλει στο ζωολογικό μου κήπο, μπορώ να το στο τέλος του, σαν τέταρτη φάση του προχωρημένου παιχνιδιού, τέταρτη φάση να το διεκδικήσω και να το πάρω. Αλλά μόνο ένα τέτοιο πλακίδι μπορώ να κάνω σε κάθε γύρο. Γιατί για παράδειγμα είχα 1, 2, 3 χτισμένα. Οπότε το παίρνω και έχω έξτρα 8 πόντους. Το δεύτερο που δείχνει εδώ, μάλλον κάτσε εκεί Δημήτρη, θα τα φέρω εδώ, να είναι πιο κοντά.
Ένα ήταν οι αρκούδες. Το δεύτερο είναι να έχω τουλάχιστον ένα από κάθε είδους σχήμα στο ζωολογικό μου κήπο. Και το επόμενο είναι να έχω τουλάχιστον 6 greenery πλακίδια, δηλαδή αυτά τα πλακίδια, σε διάφορα μεγέθη που δείχνουμε, βλέπετε, ενωμένα μεταξύ τους σε μια ενιαία έκταση. Σαν ένα μεγάλο πράσινο πάρκο μέσα στο πάρκο μας, το πούμε. Τότε θα πάρω το πάνω πλακίδιο που είναι 9 πόντι. 6 τέτοια. Υπάρχουν, αν δείξεις εδώ, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες για περισσότερους πόντους νίκης κτλ. Οπότε αντίστοιχα να διεκδικήσει κάποιος διαφορετικού τύπου. Αυτό πρέπει να υπάρχουν σε ένα area ή σε ολόκληρο το πάρκο. Αυτό εδώ σου λέει σε ολόκληρο το πάρκο να έχεις τουλάχιστον ένα από το κάθε είδους σχήματος. Σε 4 πλακίδια τέτοια. Ναι, όχι στο ίδιο. Όλα είναι για τους ισχύει με το ίδιο, έτσι, όλα σε αυτό το πλακίδια. Συγκεκριμένο, όχι. Ναι. Αυτό είναι σε όλο το ζωολογικό κήπο. Ναι. Δεν είναι ενωμένο. Ωραία. Αυτό σου λέει μέσα στο πάρκο, σε όλο το ζωολογικό κήπο. Αυτό πρέπει να είναι ενωμένα, να κουμπάνε. Μπορεί να έχουν επεκταθεί. Σε όλο το ζωολογικό κήπο, όπως κάπου. Ναι, για παράδειγμα, δες λίγο εδώ. Ναι, δες λίγο εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το έχω κάνει. Άρα έχω... γενικά όλα παίζουν σε όλο το ζωολογικό κήπο. Ναι. Εκτός αν σου δείχνει κάτι άλλο, δεν τα έχω δει όλα. Αλλά θα πάρω το πρώτο πάνω-πάνω που είναι πιο πολύ ποντινίκη. Ναι, την ταχύτητα και το να πάρεις πρώτο στο σχήμα πριν από τον άλλον. Είναι πάναυλο το παιχνίδι, αυτοί είναι οι κανόνες. Ίσως είναι πολύ πιο απλή από ό,τι φαίνονται, αλλά είναι αρκετά ευχάριστο, ίσως και πιο ευχάριστο για μένα από το patchwork, γιατί θα διαπιστώσετε όπως επεκτείνεται το ζωολογικό σας κήπο, θέλετε να πάρετε γρήγορα πριν από τον αντίπαλο τα κομμάτια που θέλετε, γιατί αυτά είναι τόσα. Όταν το πάρει κάποιος αυτό, τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το σχήμα ξανά, για παράδειγμα. Είναι μοναδικά. Οπότε εσύ, αν το ήθελες, μετά θα πρέπει να κάνεις περισσότερες ενέργειες να το φτιάξεις. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί σου λείπει. Αλλιώς, βλέπετε. Αν στο κλέψει κάποιος αυτό, μετά θες τρεις ενέργειες για να το κάνεις. Αν σου έλειπε αυτό το σχήμα μέσα στο πάρκο σου. Και ούτω καθεξής. Πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο, πολύ διασκεδαστικό. Κρατάει λίγο. Φαν παιχνίδι, family. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.